Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και είναι καλεσμένος μας, όπως προαναγγείλαμε, ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης. Καλή σας μέρα. Καλώς τον ήρθατε. Με αφορμή τη νέα σας συγγραφική δουλειά, φυσικά, πριν ανοίξουμε την κουβέντα, να πούμε πως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ό,τι αφορά το θέμα της έκθεσης, καθώς σήμερα έχουμε πρεμιέρα βεβαίως των πανελλαδικών εξετάσεων. Mm-hmm. Φαίνεται πως ο κλέαρχος που μιλούσαμε το πρωί μαζί του έπεσε μέσα που μας έλεγε για κάποια μνημεία, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Πάντα σας μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη. Μάλλον πρόκειται για ένα θέμα που αφορά σε αρχαιολογικούς χώρους, αρχαιολογικά μνημεία. Έτσι λένε οι πρώτες πληροφορίες. Θα έχουμε αργότερα και το θέμα κανονικά, βέβαια, όταν βγουν τα παιδιά. Αλλά είναι σαφές ότι θα έμπαινε κάτι από αυτό το περιβάλλον που ζούμε. Ναι, ναι. Ίσως να ήταν κάτι για την κρίση, κάτι για τη μετανάστευση, κάτι για αυτό που λες τώρα που πήρε μεγάλη διάσταση. Πρέπει να το δούμε και πιο συγκεκριμένα. Μπορεί να είναι αυτό. Αυτές είναι πληροφορίες έως τώρα. Τώρα, το μαύρο κουτί της ηγεσίας και το μαύρο κουτί, μάλλον αφορισμοί περί ηγεσίας και στρατηγικής, κύριε Ανδρουλάκη. Το βλέπουμε το βιβλίο πίσω στον πάρκο. Πίσω από το Μίμη, να δούμε αυτό και είναι και το Αλέγκρα μαζί. Ναι, ναι, βέβαια. Μαζί βγήκαν αυτά ταυτόχρονα σχεδόν, έτσι. Τελευταίο είναι το μαύρο κουτί. Και όλα αυτά σε καιρούς μεγάλης αβεβαιότητας και κρίσης, κύριε Ανδρουλάκη, και μάλλον είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, έτσι. Έτσι νομίζω και εγώ. Όπως ξέρεις, Δημήτρη, εγώ κάθε χρόνο γράφω ένα βιβλίο το καλοκαίρι. Τώρα δούλεψα μια σειρά που λέγεται Ιστορία γραμμένη σαν παραμύθι. Και έτσι έβγαλα το Κόκκινο Κάβουρα. Το Αλέγκρα, που αναστέλνω ένα χαμένο κόσμο του παλιού φιλελληνισμού, δηλαδή βρήκα τους απογόνους όλων των παλιών φιλελλήνων. Είναι εμένα μυθιστόρημα, αλλά έχει πίσω πατάκι του μια πραγματικά, τεράστια έρευνα πίσω του, ναι. Δηλαδή θέλω να αναγεννηθεί αυτό που λέμε ένας νέος φιλελληνισμός στην Ευρώπη. Αυτό και αν είναι επίκαιρο. Ναι, προχθές μου λέγανε σε ένα μουσείο, είχαν πάει Γερμανοί τουρίστες και έτυχε ο ξαναγός να έχει διαβάσει την Αλέγκρα και τους λέει, ξέρετε ότι οι Γερμανοί ήταν οι πρώτοι φιλέλληνες. Mm-hmm. Το πρώτο κύμα του ρομαντισμού, του φιλελληνισμού, ξεκίνησε από τη Γερμανία. Δηλαδή ήταν γερμανική λεγιώνα, το τάγμα φιλελλήνων. Πέσανε στην Ελλάδα. Να το πεις στους σύγχρονους Έλληνες αυτό σήμερα. Αυτό είναι σοκ. Άμα το πεις έτσι. 600 Γερμανοί πέσανε στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης εδώ πέρα. Σκέψου. Το τάγμα φιλελλήνων, η λεγιώνα των ξένων. Στο περιθώριο αυτής της δουλειάς, επειδή περίμενα πολιτικές εξελίξεις, έγραφα τους αφορισμούς. Γιατί άρα ταυτόχρονα είναι γραμμένα το Αλέγκρα και το 7 με 12 δούλευα την Αλέγκρα. Ναι. Έτσι. Και 12 η ώρα με κάτι που μου έκανε τσακ στο μυαλό, είτε όταν παλιά που είμαι στη Βουλή, έπαιρνα ένα συνεργάτη μου και του έδινα στο κινητό ένα αφορισμό. Έτσι βγήκαν 400 αφορισμοί. Στον δρόμο λοιπόν μου λέει: ωραία τα λες στο βαρουφάκι, μου λέει κάποιο. Όταν το έγραψα αυτό, έτσι, είτε για τον ναρκισισμό, είτε για τη θεωρία των παιγνίων, είτε για οτιδήποτε. Δεν υπήρχε βαρουφάκι. Βέβαια, προφανώς. Δηλαδή, ή ξέρω για την ασάφεια που τη λένε τώρα δημιουργική, ασάφεια ως στρατηγική. Μου λένε φοβερό, αυτά οι αφορισμοί που έχει για την ασάφεια είναι φοβεροί. Αυτοί γράφηκαν πέρσι τον Μάρτιο. Δεν υπήρχε καν η ΣΥΡΙΖΑ. Οι αφορισμοί για τον ασάφεια. Ναι. Λέει δημιουργική ασάφεια ο Βαρουφάκης. Ναι, ναι, ναι. Ως στρατηγική που σημαίνει, είναι τραγική, διότι στην περίπτωση αυτή, Δημήτρη, όταν είσαι ασαφής, ο καθένας σχεδιάζει το μέλλον με βάση το χειρότερο σενάριο. Δηλαδή μπορεί να έχει τραγωδία και με παρεξήγηση. Ο άλλος βάζει στο μυαλό του κάτι άλλο από αυτό που εσύ θες. Είναι ο νόμος. Ξέρεις, θα δεις μέσα του Χαρίλο Φωτοράη που λέει «Κατουρά στη θάλασσα, θα το βρεις στο αλάτι». Θα το βρεις στο αλάτι, ναι. Είναι ο νόμος των ακούσεων συνεπειών. Ναι. Άλλο θες, άλλο σου προκύπτει. Είναι η ετερογωνία των σκοπών που λέει ο Θουκυδίδης, έτσι δεν είναι. Τώρα, έλα Μαρία, μάλλον. Τίποτα, θέλω να μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα που έχω κρατήσει. Μπορείς για λίγο να υπόσχεσαι στους πάντες τα πάντα. Μπορείς ακόμα να υπόσχεσαι λίγα στους πάντες για πάντα. Είναι ανέφικτο όμως να υπόσχεσαι και τα τρία. Τα πάντα στους πάντες για πάντα. Κάπου παραπέμπει τώρα αυτό, κύριε Ανδρουλάκη. Και όπως γράφτηκε πριν την άνοδο του Τσίπρα, ναι. Όσο και να σας φαίνεται παρά αυτό το σημείο. Ναι, ελάχιστα γράφτηκαν μετά. Παρότι, ναι. Πολύ προφητικό σε βλέπω, Μιμή. Πάρα πολύ προφητικό σε βλέπω. Θα δείτε, επειδή μπορεί να πει ο αναγνώστης, μας τα λες τώρα έτσι. Ναι. Θα δείτε τις ημερομηνίες, ανάρτησης. Πότε είναι γραμμένα. Ναι, πότε είναι γραμμένα στην ιστοσελίδα. Κανονικά πρέπει να έχεις μια θέση τώρα στους προφήτες, Μιμή. Από το μετά και μετά. Ναι. Πότε ήταν το μετά, το 92. Πότε ήταν. Πώς σας, έχω ένα που μπορεί να φοράει και εμένα που λέει άγωνη διορατικότητα. Δηλαδή πολλές φορές συμβαίνει μαζί με την να λένε πολύ νωρίς ορισμένα πράγματα όταν δεν είναι έτοιμος ο άλλος να τα ακούσει. Έτσι, και έτσι πάντα εκφράζει μια ορθή ενδεχομένως άποψη σε λάθος στιγμή, που φαίνεται εσφαλμένη εκείνη τη στιγμή που το λες. Τώρα αυτό. Τι βλέπεις με μια και το λες και δηλαδή μπήκαν, όλα υπάρχουν μέσα με αφορισμούς. Ό,τι για να με ρωτήσεις μπορώ να σου απαντήσω με αφορισμό. Μέσα από το βιβλίο. Δηλαδή
Κοιτάξτε, είναι αυτή η δύναμη της αμφιλογίας της ελληνικής, η γλώσσα της αμφιλογίας της ηρωνίας. Mm. Από τη μάθαμε το μανδύο των Δελφών, όπου λες κάτι και διεγείρεις τη φαντασία του άλλου να σκεφτεί ένα, δύο, τρία σενάρια. Με ασάφεια στην πραγματικότητα. Αυτό θέλει να κάνει ο αφορισμός. Mm. Δηλαδή αυτή την αμφιλογία σε βάζει να λες είναι αυτό, είναι το άλλο, πάμε σχάρι, το κλασικό που ξέρετε. Ρωτάνε την Πυθία Αθηναίοι πώς για άλλο θα αντιμετωπίσουν τους Πέρσες. Mm-hmm. Και λέει όμως τα ξύλινα τείχη. Κάποιο ανόητο νομίζει ότι πρέπει να κάνουν ξύλινα τείχη. Ναι, ένα το βλέπει έτσι, άλλο το βλέπει αλλιώ. Ερμηνεία. Ο Θεμιστοκλής λέει τρίρη. Αυτό είναι και στην πολιτική σήμερα. Ναι, θέλουμε όμως έναν αφορισμό τώρα και για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα και για το αν θα έχουμε συμφωνία και τι συμφωνία, κύριε Ανδρουλάκη, και τι θα σηματοδοτήσει όλο αυτό για το μέλλον. Αν δεις το πρώτο λουτρού, διάβασε. Να α πούμε, πρώτο λουτρού, αυτό πότε γράφτηκε. Διάβασε, Μαρία, πρώτο λουτρού. Μπορεί να είναι μετά που θυμίσω το Σαγκάριο, μετά θα δεις το πρώτο λουτρού. Για να δούμε τι θα γίνει. Όχι, είναι μια προειδοποίηση. Να διεγείρει τη φαντασία. Ο καθένας θα πει ότι γράφτηκε μετά την άνοδο του Τσίπρα. Διάβασε το. Το βρήκες. Πρώτο λουτρού. Το ψάχνω. Είναι στα πρώτη σελίδα. Πρώτη σελίδα, θα δεις το λουτρού. Λέει, θυμίζει το Σαγκάριο, γύρισε τη σελίδα, από πίσω είναι πρώτο λουτρού. Στις πρώτες, λοιπόν, το βρούμε, το διαβάσουμε. Θα το βρούμε, ναι. Λοιπόν, αυτό προέρχεται βέβαια από τη μικρασιατική εμπειρία. Έτσι, γιατί πρόσεχε τώρα, Δημήτρη, μου λες τι θα γίνει κλπ. Αν κρίνεις με τα εξωτερικά σημάδια μόνο. Λοιπόν, το βρήκα. Ναι. Συγγνώμη. Για διάβαση, Μαρία. Μην αργοπορεί σε μία διαπραγμάτευση όταν ένας έντιμος διακανονισμός οριμάζει. Διαφορετικά οι περιστάσεις θα συνωμοτούν για να αναβάλλεται οι υποστηρικτές του θα πέφτουν σε λίθαργο. Εσύ θα χάνεσαι με τις μακρόσυρτες διαδικασίες ένα λαβύρινθο δίχως έξοδο, ενώ ο χρόνος θα δουλεύει για τον τορπιλισμό του. Κλείς τον πρώτο λουτρού πριν σε πετάξουν στη θάλασσα. Απίστευτο. Αυτή είναι η μικρασιατική εμπειρία. Αυτό είναι σαν να το λες. Ακριβώς. Σε αυτό που ζούμε. Ακριβώς. Πραγματικότητα, έτσι. Άλλη, μπορώ να σου πω άλλο, αλλά μην διαβάζουμε το. Λοιπόν, τα εξωτερικά σημάδια όλα δείχνουν προεόρτια μιας μεγάλης καταστροφής. Mm-hmm. Που ελπίζουμε δεν θα συμβεί. Γιατί η διαφορά με άλλες εποχές είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το ισχυρό δίχτυ ασφαλείας, αλληλεπίδρασης που διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή στην Ένωση. Ευρώπη, ναι. Μπορεί καμιά φορά να είναι πνιγυρό, αλλά υπάρχει αυτό το δίχτυ ασφαλείας. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν δεις την Αθήνα εν ώψη τι συζητιούνταν, τις συγκρούσεις, τις συνωμοσίες, τις φήμες, ξέρω εγώ, το play game που λέμε ποιος θέλει τι και λοιπά. Είναι το ίδιο με αυτό που ζούμε σήμερα. Δηλαδή, η Αθήνα εν ώψη της Σικελικής Εκστρατείας που οδήγησε στην καταστροφή που το περιγράφει τέλεια ο Θουκυδίδης. Mm-hmm. Εάν δεις την Αθήνα του 21-22, τι συζητιούνταν στην πολιτική ζωή πριν την καταστροφή, θα δεις ότι είναι τα ίδια ακριβώς αυτό εδώ που περιγράφουμε. Δηλαδή, όλοι τότε ο Λόιντ Τζορτ θα γίνει συμφωνία. Επίκειται. Ναι, θα τα βρουν, δεν θα τα βρουν. Όλοι νομίζω ότι θα τα βρούμε. Mm-hmm. Στο τέλος μας πετάξαν στη θάλασσα. Δηλαδή, πρέπει έγκαιρα να σε δηλέσουμε. Θα γίνει και τώρα, ο Βενιζέλος. Βλέπεις τη θάλασσα τώρα. Βεβαίως, να τη βλέπω πίσω σου ακριβώς. Βεβαίως, είμαι η πιθανότητα ακόμα και τώρα μιας καταστροφής που δεν μπορούμε να τη διανοηθούμε. Πρέπει να ακούω ορισμένους ανόητους που δεν έχουν αίσθηση της πραγματικότητας. Όσοι, Δημήτρη μου, έχουν άλλη στρατηγική να βγουν στο λαό και να πούνε. Εγώ θέλω για λόγους εθνικής ανεξαρτησίας να βάλω τη δραχμή, θέλω την αξιοδότησή σας κλπ. Δεν το λένε. Δεν είναι μόνο το οικονομικό που δεν μπορεί ο συνταξιούχος, λένε του συνταξιούχου. Μα ο ίδιος ο υπουργός το λέει. Ότι θα χρεοκοπήσουμε εδώ στο ευρώ και θα βγάλουν διπλό νόμισμα, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή οι πλούσιοι θα έχουν τα ευρώ που θα παίρνουν και εμείς οι άλλοι θα πηγαίνουν μαυραγωρίτικα πού να βρει φάρμακο, πού να βρει το ένα, πού να βρει το άλλο. Και δεν είναι μόνο αυτά. Εάν η Ελλάδα πεταχτεί εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου, Δημητρή μου, γράψτε το που στο λέω, θα ανοίξουν οι τάφοι. Και θα βγουν οι λιπαλοί δαίμονες των Βαλκανίων. Mm-hmm. Θα δεις ο άλλος, βλέπεις τα Σκόπια τι γίνεται. Θα αναβιώσουν λες ιστορίες. Οι μεγάλες Αλβανίες, ο άλλος Σλαβομακεδονίες, ο άλλος η Καβάλα πρέπει να είναι διεθνής πόλη διότι θέλουμε πρόσβαση στη θάλασσα. Mm-hmm. Ο άλλος θα σου λέει. Αυτά που νομίζαμε ότι δεν γίνονται, ότι είναι τρελά. Η Τουρκία θα ξαναρχίσει να σκέφτεται. Μπορεί να τα ζήσει όλα, λες αυτά. Όλα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πεταχτεί εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Mm-hmm. Αυτό είναι τρελό και να το συζητάμε. Ή να δεις το Βενιζέλο το 32-33, που το ίδιο, να κάνουμε δημοψήφισμα, να κάνουμε εκλογές. Δεν αντέχει ο Βενιζέλος, διότι έχει καταρρεύσει το όνειρό του ότι θα μπορούσε να διατηρήσει τη δραχμή στο χρυσό κανόνα, τα πάντα, τίποτα δεν του βγαίνει κλπ. Θέλει να την κοπανίσει, δεν μπορεί. Οι δικοί του κάνουν πραξικοπήματα, ο πλαστήρας μετά το κάνει ο ίδιος, μπλέκει στο κίνημα του 35, μέχρι καταλήξαμε στη δικτατορία του μεταξύ και στην καταστροφή. Στη θάλασσα, δηλαδή, επομένως. Δεν λέω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, προς Θεού. Αλλά είναι. Εσύ, ένα λεπτό, είσαι άνθρωπος της αριστεράς. Ναι. Πώς βλέπεις σήμερα μια κυβέρνηση της αριστεράς, μπορεί να τα καταφέρει μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ή έχουμε ένα πλαίσιο ασφιχτικό? Όχι. Ή η Ευρώπη σήμερα κυβερνιέται με άλλους σχετισμούς. Ναι. Είμαστε σε ένα άλλο τελείως περιβάλλον. Μα και τις λύσεις, όταν λέμε, θα δεις που λέει μίνιμαξ στρατηγική. Ναι. Θα δεις μέσα το μίνιμαξ στρατηγική. Ο ένας θέλει το μήνυμα, ο άλλος το μάξιμο. Πρέπει να βρούμε, Δημήτρη,
το βέλτιστο, το optimum, στον optimum χρόνο, που το έχουμε χάσει αυτό ήδη, στον optimum χρόνο, δηλαδή στο βέλτιστο χρόνο, το βέλτιστο αποτέλεσμα από τα χειρότερα που έχουμε μπροστά μας, μέσα στα όρια της πολυπλοκότητας που έχει η σημερινή πραγματικότητα, της αλληλεξάρτησης, του συσχετισμού των δυνάμεων. Σε αυτά θα πρέπει να διαμορφωθεί μια νέα αριστερά. Μήπως βιάστηκε δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, μήπως βιάστηκε να αναλάβει την εξουσία σε μια συγκυρία. Μεταξύ μας, θα σου πω τώρα, δεν μας ακούγει που έχουν φύγει πολλοί. Στο αυτή τους είχα πει τότε. Εγώ, ότι αν κάνετε λόγω ιστορίας, είμαι υποχρεωμένος να σας παραδώσω την έδρα μου. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, αλλά σας λέω. Μπασκέ, να πιω μακιαβελικά. Ας τους ρε παιδί μου να φάνε τα πόνερα 2-3 μήνες ακόμα και λοιπά. Και μετά σε ασφαλές έδαφος. Τώρα κινδυνεύουν να πνιγούν στο μισό μέτρο νερό. Ενώ για το Έλασον, για το τίποτα. Για μερικά δισεκατομμύρια. Να μπορεί να χρεοκοπήσει μια χώρα για μερικά της πλάκας. Όταν έχει πάρει 250. Ρε εσείς να πούμε. Το μεγάλο, είδες το έλεγα και του Νίκου πριν στο περιθώριο του, πρόταξε το μεγάλο θέμα που είναι το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης ανάπτυξης. Το χρέος και τα λοιπά. Το μείωση του χρέους. Τα άλλα κράτα, ρε, χαμηλότονο αφορισμός που λέει κάτω από τα ραντάρ, όσο είσαι σε δύσκολη θέση. Δούλεψε κάτω από τα ραντάρ. Να μην σε παίρνουν χαμπάρι. Πάρτε τα δύο και φύγε να πούμε. Ρε Τσίπρα, είσαι έξυπνος. Καβάλισε στο κύμα σου, ήρθαν όλα ευνοϊκά. Καβάλα και το επόμενο που ήρθε από την Ευρώπη, αφού υπάρχουν λεφτά σήμερα. Ποσοτική χαλάρωση. Ο Γιούνκερ σχέδια επενδυτικά. Αλλάζει το κλίμα. Είμαστε, κρατάμε ομπρέλα. Κάνε καβάλα το επόμενο κύμα, Τσίπρα. Μην ασχολείσαι με τα ασήμαντα συνιστώσεις. Είσαι αρχηγός ή δεν είσαι. Βγες πάνω και πες όλη την αλήθεια στο λαό. Διέψευσε τις ψευδεστήσεις. Πάγωσε το και πες την αλήθεια. Θα έχεις αυτό που λέμε silent spring, θα το βρεις μέσα αφορισμό. Γράφτηκε πέρυσι τέτοια εποχή. Τη σιωπηρή πλειοψηφία. Ε, θα πεις αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι κλπ. Όχι, τι είπε, δεν είπα και τι δεν είπα και ξύπα. Επειδή κάτι πιάσαμε πριν από αυτά που είπατε, η γνώμη σας για τον κύριο Βαρουφάκη. Όχι, Άνης, μια φορά τον αγαπώ. Αλλά δεν είναι υπουργός οικονομικών. Δεν κάνει ο άνθρωπος αυτή τη δουλειά. Πώς θα το κάνουμε το ζόρι. Θα πει στο φίλο μου του Μπάμπη και του Αλέξη εδώ πέρα. Τους πειράζει όταν οι σπόνσορες πέραν το μάγο το μεγάλο κλπ. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος δεν είναι η δουλειά του αυτή. Υπουργός οικονομικών, άλλη, είναι χαρισματικός ο Γιάννης. Εγώ θα το είχα brainstorming να σου πετάει ιδέες, να σου κάνει. Τον κάνω πρεσβευτή κακή θέλει να το στέλνω σε όλη την Ευρώπη. Και να ψαλαστά το. Αλλά δεν κάνει. Αυτός ο πρόσφατος, ακόμα και ο ναρκισισμός, υπό ορισμένες προϋποθέσεις είναι χρήσιμος. Δηλαδή είναι να είσαι το σωστό ναρκισό αφορισμός. Στη σωστή στιγμή, στη σωστή δόση. Αν είσαι το λάθος νάρκισο, στη λάθος στιγμή, στη λάθος δόση και την καταστροφή. Στη Νέα Δημοκρατία τι βλέπεις με εμένα. Εκεί περνάνε τώρα, έχουν οδύνες. Με συγχωρείτε Δημήτρη, δεν θέλω τώρα, αλλά είναι δυνατόν η αστική συντηρητική παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή να έχει το εξής ύφος αντεκδίκησης. Δηλαδή, αν μένει ο Τσίπρας υπογράψει συμφωνία να κάνει κολοτούμπα, αν δεν υπογράψει, οδηγεί την Ελλάδα στα βράχια και στην καταστροφή. Έλεος. Επικοδομητικά, βγαίστε. Όσα σφάλματα και να κάνει, τίστε στο ΣΥΡΙΖΑ τη δεξιά. Όσα σφάλματα και να έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω και επιπολαιότητες κλπ. Επικοδομητικά. Η συμφωνία πώς πρέπει να είναι. Αυτή. Θα την προσδιορίσουμε. Δεν είναι τίποτα, Δημήτρη μου. Από τη στιγμή που έχει το πρωτογενές πλέον. Αυτά έπρεπε να τα περάσουμε στην Τουρκία. Καινούργια ηγεσία, βλέπει κανέναν ικανό να ηγηθεί στη Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνει κανείς από αυτούς. Δεν κάνει κανείς. Ούτε δυναστείες, ούτε αυτά. Καλά παιδιά, εντάξει. Χρήσιμη. Έχουν τελειώσει λες, η Νέα Δημοκρατία, ο χώρος κεντροδεξιά θέλει μια ριζική αλλαγή και νέο πρόσωπο. Να τα λέμε στα ίσια μεταξύ μας. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Άλλωστε, τι παράπονο έχει η Νέα Δημοκρατία από τον Τσίπρα. Κάτσε ρε Δημήτρη. Εντάξει, καλά. Πρώτον, έχει στην κυβέρνηση ένα μέρος της πατριωτικής δεξιάς, λένε αυτοί, εθνικιστικής λένε άλλοι, δεν έχει σημασία. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Έκανε την κίνηση να βγάλει άνθρωπο, δηλαδή τον Καραμαλή ανταυτού πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ε, τι άλλο θέλετε. Θέλει να κρατήσει την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Βοηθήστε όλοι μαζί να περάσουμε τον κάβο, με κατάλαβες. Κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Μαύρο, αν διαβάσετε κουτί. Πολύ προσεκτικά. Έχει δίκιο. Διότι κάθε αφορισμός θα σας τρελαίνει. Θα σας φέρνει άλλες τρεις ιδέες. Και την Αλέγρα. Προελισσότερο προτιμώ να διαβάσετε την Αλέγρα. Και θα μας φέρνει όλο και πιο μπροστά. Εγώ αυτό φοβάμαι περισσότερο μαζί. Τι. Ότι θα μας φέρνει όλο και πιο μπροστά. Βεβαίως. Μίλησε καλημέρα. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι, Βιλία. Ευχαριστούμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελευταία καλημέρα, όπως λέει ο κύριος Λυριτζή. Σωστά.